πάρα πολύ όμορφα, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που καταφέραμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και για εμάς τους ίδιους. Σίγουρα όταν έχεις επιμονή και υπομονή και δουλεύεις και έχεις ένα πλάνο συγκεκριμένο και ένα στόχο, κάποια στιγμή θα σε φέρει στο δρόμο. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και θέλουμε να δουλεύουμε για τη συνέχεια. Ήταν διαφορετικό το στυλ αυτών των ομάδων. Εμείς πήγαμε εκεί, παίξαμε μια πολύ σκληρή άμυνα και αυτοί δεν έχουν μάθει σε τόσο παιχνίδι επαφής και να ελέγξουν ρυθμό. Και τους κρατήσαμε χαμηλά στο σκορ και γι' αυτό ήρθε το αποτέλεσμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ήταν μια... Τώρα δεν θα έχουμε την ευκαιρία ίσως να ξαναπάμε στη Βραζιλία και στο Ρίο. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, βέβαια είχε πάρα πολύ υγρασία, αλλά εντάξει, είχε... τώρα δεν μπορώ να το πω. Κάμερα ήταν πολύ ωραία. Που καταφέραμε και βάλαμε ακόμα ένα τρόπαιο στην τροπεοθήκη της ΑΕΚ και γράψαμε το όνομά μας στην ιστορία μαζί με την ομάδα. Όλα ξεκινάνε από ψηλά. Ο πρόεδρος ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα και μετά ακολουθάνε όλοι οι άλλοι και έχει γίνει τώρα αυτό το κύμα και υπάρχουν αυτές οι επιτυχίες και από ό,τι φαίνεται θα έχει και συνέχεια. Δεν ξέραμε τι θα δούμε, γιατί και από το σκάουτινγκ που βλέπεις δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί δεν ξέρεις τους αντιπάλους. Βλέπαμε ότι σε κάτι μάτς κερδίζανε 50-60 πόντους, ας πούμε. Οπότε δεν μπορείς να έχεις μια σύγκριση αντικειμενική την οποία δεν ξέρεις. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς μπήκαμε σε κάθε μάτς για να κερδίσουμε και το καταφέραμε, οπότε είμαστε χαρούμενοι. It feels great, you know. For sure, it was good to stay away in Brazil, such amazing country, you know. Especially because we went there with a purpose and we achieved it. But you know, it's always good to come home. You just gotta stay focused, you know. You just gotta stay on the same train, you know. You wanna keep winning. Use all that energy, use that all that possibility, like just to keep winning, just to stay, you know, on your path and keep doing what you're doing. Αρχικά να πω ότι είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας και το ταξίδι, γιατί είναι ένα ταξίδι υπερατλαντικό, πολύ ωραίο και σε μια χώρα που είναι τελείως διαφορετική από τη χώρα που μένουμε, με άγρια ομορφιά. Είναι πολύ σημαντικό ότι γυρίσαμε το κύπελλο, είναι τεράστια επιτυχία, γιατί είναι ένα διπυρωτικό που στην ουσία είναι Final Four και έχει να γίνει χρόνια αυτό σαν Final Four. Παίζαμε εκτός έδρας, αυτό ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Το μυστικό νομίζω ότι ξεκινάει από το μεγάλο κεφάλι, από τον πρόεδρο, που είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια στην ομάδα, την πήρε από την ομάδα από πολύ χαμηλά και την έχει ανεβάσει με αργά και σταθερά βήματα. Προσπαθεί να κρατήσει ένα κορμό κάθε χρόνο που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι και το κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα, το οικογενειακό, από τη διοίκηση μέχρι και τους φροντιστές, τους αυτές, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλα ξεκινάνε από το πώς είναι οι προσωπικές σου σχέσεις εκτός γηπέδου. Και εντάξει, αυτό είναι το θετικό, το ότι βλέπω ότι θα έχει και συνέχεια το άλλο εγχείρημα.